Προβλήματα στο σύστημα ελέγχου πτήσης είχε αναφέρει ο πιλότος του μοιραίου αεροσκάφου, γι' αυτό και ήθελε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο τη Αντίσα Μπέμπα. Αυτό ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλο των Αιθιοπικών Αερογραμμών. Τα μαύρα κουτιά του Boeing 737 MAX 8 αναμένεται να μεταφερθούν στην Ευρώπη προς εξέταση. Μέχρι σήμερα πέντε κυβερνήτες τέτοιου τύπου αεροσκαφών έχουν δηλώσει πως υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου πιλότου. Στο μεταξύ αποζημίωση από την Boeing προτίθεται να διεκδικήσουν οι νορβηγικές αερογραμμές. Το τι θα συμβεί μετά εξαρτάται από τι ευρωπαϊκέ αρχέ. Αυτό που ελπίζουμε και περιμένουμε είναι τα δικά μα μάξ να βρεθούν ξανά στον αέρα σύντομα. Πολλοί ρωτούν πώ αυτό επηρεάζει την οικονομική μα κατάσταση. Είναι προφανέ πω δεν θα αναλάβουμε το κόστο που σχετίζεται με το νέο αεροσκάφο που πρέπει να καθυλωθεί προσωρινά. Θα στείλουμε το λογαριασμό σε εκείνου που κατασκεύασαν το αεροσκάφο. Εκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Boeing 737 Max έχουν καθυλωθεί σε αρκετέ ακόμη χώρε. Εξαίρεση αποτελούν οι Ηνωμένε Πολιτείε με τον Donald Trump να παρέχει στήριξη στον κολοσσό τη αεροναυπηγική. Εκτιμάται πω τα δύο τρίτα από τα 371 αεροσκάφη που ανήκουν σε στόλου αεροπορικών εταιριών είναι καθυλωμένα. Το πλήγμα για την εταιρεία είναι σημαντικό καθώ υπάρχουν περίπου 5.000 παραγγελίε τέτοιων αεροσκαφών.